Ήταν αγανακτισμένοι. Ούτε όταν μας παρουσιάσανε χθες το εγχειρίδιο του καλού Ρουφιάνου, τι είπε ο ένας, τι είπε ο άλλος, ως πολιτική, αυτό ήταν αγανάκτηση. Κατεσκευασμένοι ήταν. Για να σπηλώσουν χαρακτήρες ανθρώπους που εγώ μπορεί να διαφωνώ, αλλά ποτέ δεν θα υιοθετήσω κάτι που λέει ένας Ρουφιάνος. Αυτά είναι κατασκευασμένα. Μην μας πείτε τώρα ότι ξαφνικά ήρθε και δεν άντεξε. Ήταν μέσα σε μια πολιτική στρατηγική που είναι να φθείρει τη δημοκρατία, να φθείρει ό,τι αξίες υπάρχουν αλληλεγγύη σε αυτή την κοινωνία. Αυτός είναι ο στόχος τους. Αφήστε και τσακαλώ το μισό λεπτό. Σας παρακαλώ. Υπάρχει κατασκευασμένη αγανάκτηση και πραγματική αγανάκτηση. Αυτή ήταν κατασκευασμένη. Νομίζω δεν χρειάζεται ούτε διδακτορικό ψυχολογίας, ούτε κοινωνικής επιστήμης να το καταλάβεις αυτό. Μόνο που τους έβλεπες, ήξερες. Κύριε Τσακαλώτο, εκείνο που θέλω να σας πω είναι πολύ απλό. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν εισπράξει πολύ άσχημα πράγματα. Υπήρχε μία συμπεριφορά η οποία να δεν δείτε τα θύματά τους τι έχουν εισπράξει. Να δείτε τα θύματά τους τι έχουν εισπράξει. Τα θύματα θα μπορούσαν να στραφούν εναντίον τους. Άρα όλα καλά. Άρα όλα καλά τα κάνανε και στα Βαγιανάκη. Αυτό λέτε. Αυτό λέει η νομική υπεράσπιση του κυρίου Παπά, λέει ότι χθες ήταν όλα καλά στη Βουλή, έτσι. Αυτό καταλάβατε. Όταν λέτε ότι τόσο δικαιολογημένα αγανάκτηση, τόσο αδικημένοι αυτοί οι άνθρωποι, προφανώς εκεί το πάτε. Κύριε Βορδάκη, ακούστε να δείτε. Και με αυτό ολοκληρώσουμε, κύριε Σταυρανάκη. Πάρτε εσείς, σας παρακαλώ, την ομολογία Μπαλτάκου. Κορόιδευε ο Μπαλτάκος όταν έλεγε ότι έγιναν παρεμβάσεις. Έλεγε ψέματα. Πέστε ότι έλεγε ψέματα. Ακούστε να δείτε. Πέστε αν αυτό ήταν ψέματα. Εσείς βγάζετε τα δικά σας. Εσείς βγάζετε τα συμπεράσματα.